Πάμε στη συζήτησή μας. Κοντά μας είναι εδώ στο στούντιο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Νίκος Ξηδάκης, και βουλευτής στη Β' Περιφέρεια της Αθήνας. Καλή σας ημέρα, κ. Ξηδάκη. Και ο καλός συνάδελφος Γιώργος Λικουρέτζος από τη Real News. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς που είσαι κοντά μας για το ρεπορτάζ. Κύριε Ξηδάκη, να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ, γιατί σήμερα δίνεται αυτή την ώρα το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής που ερευνά τα σκάνδαλα στην υγεία όλα αυτά τα χρόνια, 97-2014, στον πρόεδρο της Βουλής. Ο Γιώργος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι γίνεται και από εδώ και πέρα με το πόρισμα όσον αφορά κοινοβουλευτικές διαδικασίες, Γιώργο? Περιμένουμε σε λίγη ώρα να κατατεθεί το πόρισμα, να δούμε και αν θα έχουμε κάποια ενδιαφέρουσα δήλωση είτε από τον πρόεδρο της Βουλής είτε από τον κύριο Μπαλομενάκη. Από εκεί και πέρα, σήμερα με τον κανονισμό, απαιτούνται 30 υπογραφές για να γίνει έτοιμα για τη συζήτηση του πόρισματος. Αν δεν έχουμε κάποια συνταρακτική εξέλιξη, νομίζω ότι από 19 πλέον θα πάμε σε αυτό. Ναι. Διότι η Βουλή μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου πλέον έχει τον προϋπολογισμό. Νομίζω ότι το πρόγραμμα της μέχρι τις 21 είναι ή δεδομένο, θα έχουμε ένα-δύο νομοσχέδια ακόμα και μια επερώτηση της Νέας Δημοκρατίας για τη ΔΕΠΑ. Οπότε αρχίζουμε από 1η-1η να συμπυκνώνεται έτσι και ο πολιτικός χρόνος. Νομίζω ότι θα τελειώσει και αυτή η ατζέντα, η θετική ατζέντα η οποία κυριάρχησε το τελευταίο διάστημα με τα ευνοϊκά, είναι η αλήθεια, νομοσχέδια παροχών σε πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε συμφωνία Πρεσπών και ενδεχομένως και σκανδαλολογία. Και φυσικά και την Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος που είναι σε εξέλιξη και θα τραβήξει αρκετά. Έτσι, έχει και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα αυτή, και επειδή βλέπω και σήμερα και ανοίγει πάλι η ατζέντα πρόωρων εκλογών, πιθανών πρόωρων εκλογών, να πούμε ότι με βάση το πρόγραμμα η αναθεώρηση πάει μέχρι τέλη Ιανουαρίου. Mm-hmm. Έχει με βάση το Σύνταγμα ακόμα δύο ψηφοφορίες με διάστημα ενός μήνα η μία από την άλλη. Οπότε νομίζω ότι το πεδίο, αν θέλουμε να πάμε για εκλογές, μετά την 25 Μαρτίου καθαρίζει. Εκτός αν αποφασίζονται ότι την άκουσε στον αέρα. Κύριε Ξηδάκη, το... Ναι, 25 Μαρτίου, εντάξει, είναι... Τι να είσαι στον αέρα, δεν είναι. Φτάνει ο επαρκείο χρόνος τώρα μέχρι το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί για την αναθεώρηση του Συντάγματος για να συζητηθούν σημαντικά θέματα, σημαντικά άρθρα που πρέπει να αλλάξουν, να υπάρξει ένας επικοδομητικός διάλογος, συμφωνίες, συνενέσεις, να βρεθεί δηλαδή ένας τόπος που για αυτές τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τη χώρα στο Σύνταγμα, όλα τα κόμματα να έχουν μια κοινή πολιτική και γραμμή. Φτάνει ο χρόνος? Γενικά ναι. Εντάξει, δεν είναι. Κάνουμε 3 συνεδριάσεις τη εβδομάδα. Και παρότι φάνηκε σε συναδέλφους κυρίως αντιπολίτευσης, το πρόγραμμα που είχε προτείνει ο πρόεδρος, ο Νίκος Παρασκευόπουλος, τους είχε φανεί υπερβολικά φιλόδοξο και ότι θα φτάσει ο χρόνος, μάλλον ο χρόνος περισσεύει, τελειώνουμε και νωρίτερα. Εντάξει, τώρα στην αναθεώρηση, επειδή μετέχω κιόλας, είναι η μεγάλη διαδικασία του Κοινοβουλίου, πολύ φιλόδοξη. Έτσι πρέπει να είναι, με μεγάλη ευθύνη. Δυστυχώς, μετά την μεγάλη αναθεώρηση του 86, η οποία είχε πολιτικό περιεχόμενο, ήταν δραστική, και πίσω από αυτήν την αναθεώρηση βρίσκονταν δύο πολύ ισχυρά πρόσωπα με διαφορετικές προσεγγίσεις κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ναι. Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Νομίζω ότι οι επόμενες αναθεωρήσεις ήταν ίσονος σημασίας, με χαμηλό βαθμό πρωτοβουλίας και δραστικής παρέμβασης, και νομίζω ότι και με χλιαρή συνένεση, ακόμη και όταν ήταν αρκετά μεγάλη. Mm-hmm. Στην ψηφοφορία δεν υπήρχε διάθεση για σπουδαία πράγματα. Και δεν έγιναν και σπουδαία πράγματα. Και δεν έγιναν τίποτα σχεδόν. Σε αυτή την ιστορική στιγμή που βρισκόμαστε τώρα, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να προχωρήσουμε μερικά πράγματα πιο μπροστά, παραπάνω, με μεγαλύτερη τόλμη. Έχει περάσει πολλά η δημοκρατία μας, άντεξε. Νομίζω όμως πρέπει και εμείς να διευκολύνουμε σε μερικά σημεία, να ανακάμψει η πίστη των πολιτών. Η κρίση, η μεγάλη της χρεοκοπίας, έχει κοστίσει και σε κρίση, έχει κάνει κρίση αντιπροσώπευσης, κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, κρίση πράγματα. Θεσμών, η απώλεια, η βίαιη απώλεια εθνικής κυριαρχίας προκάλεσε και μια πτώχευση στον κοινοβουλευτισμό. Έγινε το κοινοβούλιο μερικές φορές διακοσμητικό, ψήφισε απλώς τις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, και αυτό... Θα μείνουμε σε αυτό, κύριε Ξηδάκη. Ενδιαφέρον. Θέλω να δούμε μαζί τη θεσία. Η αναθεώρηση μπορεί να βοηθήσει, ναι, σε μια ανάκτηση. Δεν είναι τόσο εύκολο, θέλει γενναιότητα. Γιατί και εδώ δεν φαίνεται συνένεση πάντα. Εδώ έχουμε μπει, ας πούμε, σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι κυρίως είναι ευθύνη του κ. Μητσοτάκη.
Θα το ζητήσουμε. Θέλω να δούμε μαζί τη χθεσινή επιτροπή για την αναθεώρηση του συντάγματος, τα άρθρα 28 έως 49, τα οποία αφορούν τη συγκρότηση της κυβέρνησης, την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, το εκλογικό σύστημα και το θεσμό των δημοψηφισμάτων, αποτέλεσαν την ατζέντα της συνεδρίασης χθες της επιτροπής για την αναθεώρηση του συντάγματος, μετά και την ολοκλήρωση των άρθρων για τα κοινωνικά δικαιώματα, και θα έρθουμε μετά να τα ζητήσουμε, κύριε Ξεδάκη. Το στίγμα των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για απεμπλοκή της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, για ενίσχυση του πολιτικού συστήματος και για καθιέρωση συμμετοχικών διαδικασιών μέσω του θεσμού των δημοψηφισμάτων, αλλά και της πρόκρισης της απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήματος, εξήγησε ο ειδικός συζητητής του ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητής Κωνσταντίνος Δουζίνας. Όλοι είναι ίδιοι, λέει ο κόσμος, είτε μπλε είτε πράσινο ψηφίσεις, παίρνεις πάντα το ίδιο γκρίζο. Εδώ βρίσκεται νομίζω και ένας σημαντικός λόγος, γιατί έχουμε αυτή την αύξηση, την ανέλυξη της εθνικιστικής ακροδεξιάς που απειλεί και τα έθνη κράτη βέβαια και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να υιοθετήσουμε, να εισάγουμε μέτρα που θα ενισχύουν την θέση της πολιτικής. Για υποκριτική πρόταση ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο ο Γενικός Συγητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, συνταγματολόγος Ανδρέας Λοβέρδος. Μπορεί να θέλουμε να εμφανιστούμε, να θέλετε να εμφανιστείτε ως φίλοι των δημοκρατικών συμμετοχικών διαδικασιών και τελικώς ως φίλοι του λαού, το δεύτερο σε παρένθεση, αλλά επί της ουσίας προτείνεται, έστω και με τον τρόπο που το προτείνεται σήμερα, που είναι πολύ διαφορετικός από τον πέρσινο, προτείνεται ένα δημοκρατικό πισωγύρισμα. Ο κ. Λοβέρδος παρουσίασε και την πρόταση του κόμματός του, σύμφωνα με την οποία στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, εφόσον οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα που ισχύει σήμερα ψηφοφορίες αποβούν άκαρπες, προκρίνεται η παράταση της θητείας του για ένα χρόνο και στη συνέχεια απαιτείται αρχικός ο αριθμός των 180 και εν τέλει πλειοψηφία 151 ψήφων. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι αντίθετη με την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για τα δημοψηφίσματα, συμφωνεί στην απεμπλοκή της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και εισηγεί τελελογισμένη αύξηση αρμοδιοτήτων στο θέμα του διαγγέλματος. ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατική Συμπαράταξη διαφωνούν και στην καθιέρωση της απλής αναλογικής. Η πιο σημαντική ενδυνάμωση της αντιπροσωπευτικής αρχής αποτελεί πάγια καθιέρωση του αναλογικού εκλογικού συστήματος. Αναφέρω τα παραδείγματα της τέταρτης γαλλικής δημοκρατίας, της Γερμανίας της Βαϊμάρης, δεν χρειάζεται λόγια, της Ιταλίας, της Ρουμανίας, της Αυστρίας, της Ισπανίας, της Ιουγκοσλαβίας, της Λιθουανίας, της Λετωνίας και άλλα πολλά, όπου οι κυβερνήσεις έπεφταν η μία πίσω από την άλλη. Σκληρή κριτική τόσο στην κυβερνητική πρόταση όσο και στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης άσκησε το ΚΚΕ δια του ειδικού εισηγητή του Γιάννη Δελή. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία ταυτίζονται στο βασικό στόχο παρά, όπως είπαμε, τις διαφοροποιημένες επιμέρους προτάσεις τους. Επιδιώκουν και οι δύο μονιμότερες, σταθερότερες, αντιλαϊκές αστικές κυβερνήσεις συνεργασίας, ακόμα και μειοψηφίας. Στην αρχή της συνεδρίας, ο Γενικός Συγητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Κωνσταντίνος Κατσίκης, παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματός του για τα άρθρα που κατοχυρώνουν τα κοινωνικά δικαιώματα, δίνοντας έμφαση στο ρόλο και τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η καθιέρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης να ανακοινώνουν τη σύνθεση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος, της οικονομικής τους κατάστασης και των μέσων χρηματοδότησής τους, επιδιώκει την εξάλληψη της κατευθυνόμενης και ψευδούς πληροφόρησης και καταπολεμά τη διαφθορά. Τέλος, συνεχίστηκε για μία ακόμη φορά η κόντρα ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και το χαρακτήρα δημόσιο ή ιδιωτικό που πρέπει να έχει η ανώτατη εκπαίδευση. Να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 16 για να προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο έχει υποθεί επανειλημμένα, τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην φτιαχτεί πουθενά συνένεση και σύγκληση. Τι καλύτερο από το να σταλεί στην επόμενη Βουλή και αν θέλετε να βγει η διατύπωση, ας πούμε ιδιωτικό, από εσάς που δεν το θέλετε, να σταλούν οι προτάσεις στην επόμενη Βουλή, εφόσον έχετε πλειοψηφία, και να διαχειριστεί η επόμενη Βουλή με μεσολαβητή το λαό την πιθανότητα συνταγματικής αναθεωρήσεως του άρθρου 16. Λοιπόν, κύριε Ξηδάκη, μπορεί το άρθρο 16 που αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μπορεί να κάψει την αναθεώρηση του συντάγματος? Είναι ένα θέμα που θα βρεθεί εκεί τόπος συνεννόησης και συνένεσης? Δεν νομίζω. Κοιτάξτε, όποιος θέλει με ένα άρθρο να κάψει όλη την αναθεώρηση, ακόμη και τα βασικά στα οποία έχουμε συμφωνήσει ότι συμφωνούμε. Mm-hmm. Δηλαδή το άρθρο 86. Λίγα είναι,
Λίγα, αλλά έστω. Κοιτάξτε, ακόμη και τα λίγα δικαιώνουν την πρωτοβουλία, δικαιώνουν το ρόλο του κοινοβουλίου και δικαιώνουν το ρόλο του κοινοβουλίου κυρίως μετά από μια μακρά πολιτική και κοινωνική κρίση, ότι μπορεί να αυτορυθμιστεί και να αυτοβελτιωθεί. Αν δεν δείξουμε ότι για την ευθύνη των υπουργών, για τις βουλευτικές ασυλίες, για την απεμπλοκή της εκλογής Προέδρου, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μετά από τόσες κυβερνήσεις από το 2009, τις τελευταίες, τις εκλογές του 2009, με δυσκολίες, με πτώσεις, με οριακές πλειοψηφίες, που αντέξαμε, και σαν δημοκρατία αντέξαμε. Είναι και ένα άσχημο μήνυμα στον ελληνικό λαό. Πρέπει λοιπόν, για μένα δεν είναι το σημαντικότερο άρθρο το 16, ναι, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική ψυχή και την προσδοκία δεν είναι αυτό. Είναι γελίο να το λέμε. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι μια εξομάλυνση του κοινωνικού βίου και δουλειές. Και να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία, να βρεθεί αξιοπρέπεια σε κάθε νοικοκυριό. Μάλιστα. Τώρα, αυτά είναι τόσο σημαντικό, γιατί δεν κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα βήμα πίσω να δείξει αυτή την ένδειξη καλής διάθεσης και στην αξιωματική αντιπολίτευση, να το περάσει όπως ακούσαμε και τον κύριο Τασούλα να λέει, και ας αποφασίσει η επόμενη Βουλή τι θα κάνει. Είναι τόσο κομβικό ζήτημα για το ΣΥΡΙΖΑ, το να, μην ακουμπήσουμε το άρθρο 16. Όταν, και προσθέτω εδώ, όταν υπάρχουν και άλλες απόψεις του κ. Βενιζέλου, που είπε ότι επί της ουσίας το συνταγματικό κείμενο πλέον δεν συνάδει με την πραγματικότητα. Ότι αυτή τη στιγμή μπορεί στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύουν και τα 28 εκπαιδευτικά συστήματα, αν διαφωνείτε μας το πείτε, και μπορεί να έρθει όποιος θέλει μέσω του νόμου της αγοράς και της επιχειρηματικότητας να ανοίξει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ωραία. Η πραγματικότητα είναι ως εξής λοιπόν. Ότι ναι, πράγματι υπάρχουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν ένα εμπορικό καθεστώς παιδείας. Θα υπάρχουν πάντα απελπισμένες οικογένειες που θα πάνε να πληρώσουν αυτά τα χρήματα για να πάρουν ένα πτυχίο χωρίς αντίκρισμα. Και δυστυχώς υπάρχει η εσωτερική ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία υποχρεώνει το ένα κράτος να αναγνωρίζει το πτυχίο της άλλης. Αυτό είναι μια αφύσικη κατάσταση που θα πρέπει να τη δούμε. Το ερώτημα και στον κύριο Βενιζέλο και στον κύριο Λοβέρδο, που είναι νομικοί και συνταγματολόγοι και συναδέλφους της Δημοκρατίας, είναι αν θα παίρνανε στο δικηγορικό τους γραφείο έναν απόφυτο της νομικής ενός ιδιωτικού κολεγίου της Λευκωσίας ή της Πορτογαλίας. Αυτό είναι ερώτημα. Γελάνε και χαχανίζουν όταν τα ακούνε αυτό. Όχι, δεν υπάρχουν. Είπανε προς Θεού όχι. Και τώρα απελπισμένες οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά στο εξωτερικό. Φυσικά αυτό όμως δεν θα πάψει φτιάχνοντας το φτηνιάρικο ΙΕΚ, ας πούμε, της Λευκωσίας, να κάνεις τα ΙΕΚ της πλατείας Κάνικος να τους δώσεις πτυχίο πανεπιστημίου. Υποτιμάς τη νομική Αθηνών, τη νομική Κομωτινής, τη νομική Θεσσαλονίκης. Τους υποτιμάς όλους, προκαλείς σαν πληθωρισμό. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, είτε να βελτιώσεις τις συνθήκες και την χωρητικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων, είτε να διαφωτίσεις καλά τον κόσμο, να μπορεί να καταλάβει ότι σε ένα αγγλόφωνο υποπανεπιστήμιο κάπου χαμένο στη Σλοβενία ή στη Σλοβακία, δεν θα γίνει γιατρός ή δικηγόρος, θα γίνει ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Πάντως το θέμα ξεκινάει από πολύ βαθιά. Ναι. Πρέπει όμως και αυτό να το πούμε. Ναι, και πάντως αυτό που λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πως είναι θέμα ιδεολογικό κατά βάση. Είναι ιδεολογικό, είναι και πραγματιστικό. Ιδεολογικό είναι με την εξής έννοια. Και εκεί όλοι οι βουλευτές συμφωνούν σε όλες τις παρατάξεις. Ότι η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό, είναι από τα θεμέλια του ευρωπαϊκού δημοκρατικού πολιτισμού και είναι και από τους αναμφισβήτητους πυλώνες της ελληνικής δημοκρατικής ανέλυξης. Πώς εξελίχθηκε η κοινωνία στο μεταπόλεμο. Ναι. Όλο το κοινωνικό ασανσέρ, η κοινωνική κινητικότητα, ο κοινωνικός δυναμισμός που εκφράστηκε στο μεταπόλεμο από μια κοινωνία που έβγαινε βαριά τραυματισμένη, αποπτωχευμένη και ξεζουμισμένη, στηρίχτηκε και στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ωραία. Αυτό το ξέρουν όλοι. Τα υπόλοιπα είναι λιγάκι εκ του πονηρού. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή δεν είναι αυτό που καίει την ελληνική κοινωνία. Αλλά υπάρχει ένα πεδίο και πρέπει να αποειδηλογικοποιηθεί κιόλας με μια έννοια. Να δούμε δηλαδή τις πραγματικές ανάγκες. Πολύ μικρό σχόλιο σε αυτό. Συμφωνώ και εγώ ότι δεν είναι το 16 αυτό που θα κρίνει την αναθεώρηση. Η δική μου εκτίμηση λέει ότι το άρθρο για την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής είναι που θα κρίνει. Ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και αν είναι η κυβέρνηση στην επόμενη Βουλή, θεωρήσει πιο σημαντικό να καθαρίσει την τετραετία, δηλαδή να περάσει
το 32, για να μην έχει εμπόδιο να τις ξανακάνει ο κύριος Τσίπρας αυτά που έκανε το 2014 και να αφήσει το 2016 για μια επόμενη αναθεώρηση. Μάλιστα. Είχαν γίνει και από τον Γιώργο Παπανδρέου στους προηγούμενους. Με πολύ πιο βίαιο τρόπο. Ως προειδοποίηση όμως. Και τελείωσαν τα πάντα. Ναι, λοιπόν, επειδή είναι πολλά τα θέματα που θέλω να προλάβουμε να συζητήσουμε, κύριε Ξηδάκη και Γιώργο, θέλω να δούμε τι γίνεται με το νομοσχέδιο που έχει έρθει με τη μορφή του επίγοντος και αφορά τη μη περικοπή των συντάξεων. Να δούμε τι έγινε στην επιτροπή, την αρμόδια, τις δύο επιτροπές που το επεξεργάζονται. Και φυσικά ανέβηκαν και οι τόνοι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι παλιοί συνταξιούχοι αποφεύγουν την περικοπή της προσωπικής διαφοράς, όμως οι συντάξεις τους θα παραμείνουν ως έχουν ως το 2022. Διατηρούν την προσωπική διαφορά χιλιάδες ασφαλισμένοι, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν από το Μάιο του 2016 ή θα συνταξιοδοτηθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους. 630.000 παλιοί συνταξιούχοι θα λάβουν μικρή αύξηση σταδιακά εντός πενταετίας, επειδή ο επαναυπολογισμός των συντάξεών τους επέφερε θετική για αυτούς προσωπική διαφορά. Για όλους όσοι συνταξιοδοτηθούν από τον Ιανουάριο του 2019 θα προκύψουν μειώσεις εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Και τέλος, 600.000 αγρότες εξαιρούνται από τη διαδικασία προσδιορισμού της προσωπικής διαφοράς ως ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ. Σιγά σιγά μειώνουμε μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια που υπάρχουν και μέσα στο δημοσιονομικό χώρο, μειώνουμε τους φόρους σας. Ουσιαστικά διασώζονται τα εισοδήματα περίπου 1,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Παρότι σήμερα, με την ψήφιση του πρώτου άρθρου, διορθώνεται, αν θέλετε, μια λάθος επιλογή της κυβέρνησης, θα έλεγα ότι ο νόμος Κατρούγκαλου αφήνει πολλά μέτωπα ανοιχτά. Όταν όλο το ποσό της παροχής δεν θεωρείται σύνταξη, αλλά θα είναι ένα μέρος σύνταξη και ένα μέρος θα είναι μια εφάπαξη παροχή, δεν ξέρω εγώ τι θα μεσολαβήσω στο μέλλον. Το άρθρο 1 εμφανίζεται επίσης και αποτελεί μία πρόφαση, όπως αποδείχθηκε στη συζήτηση που προηγήθηκε, για να χαρακτηριστεί το σχέδιο νόμου επίγον. Αφαιρέθηκαν από τους ταξιούχους 689 εκατομμύρια ευρώ. Τι αλλάζει? Ξέρετε πόσο στοιχίζει σε αυτή την κυβέρνηση η μη περικοπή των συντάξεων? Νούμερα. 2.720 εκατομμύρια για το 19. Η τυχόν ακύρωση προηγούμενων μνημονιακών περικοπών στις συντάξεις και στους μισθούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα συνεπάγεται επιβάρηση του προϋπολογισμού από 9 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβουμε λίγο την τάξη μεγέθους, 9 δισεκατομμύρια ευρώ είναι όλη η δαπάνη, η δημόσια δαπάνη στον τομέα της υγείας. Φαίνεται η προχειρότητα που λαμβάνονται αποφάσεις από την κυβέρνησή σας, τις οποίες και αργότερα βεβαίως αναιρείτε με εξίσου καλές δικαιολογίες. Μειώνει κάποιους από τους φόρους που η ίδια μόνη της επέβαλε και αξιωματική αντιπολίτευση καταψήφισε. Ξέρουμε όλοι ότι στα ληξιπρόθεσμα δεν είναι μόνο φορολογικά. Αν θέλετε να σας δώσω και την πληροφόρηση, το 45% είναι φορολογικά και το υπόλοιπο είναι βεβαιωμένα στην ΔΟΗ από άλλες περιπτώσεις, είτε από ελέγχους, είτε από δικαστικά, είτε από πρόστιμα, είτε από οτιδήποτε άλλο. Ένταση προκλήθηκε στη συνεδρίαση με αφορμή την πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΑΔΔ Δημήτρη Μπράτη να μοιράσει στους βουλευτές έγγραφα που περιείχαν τα μειωμένα ποσά που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων που αγγίζουν σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε το 40%. Λοιπόν, κύριε Ξηδάκη, έχουμε αυτό το ταξίδι το σημαντικό του Πρωθυπουργού στη Μόσχα, όπου θα συναντηθεί με τον κύριο Πούτιν για θέματα ενέργειας αλλά και όλο το φάσμα των εξωτερικών θεμάτων που απασχολούν. Πιστεύετε πως κλείνει με αυτή την επαφή και το ταξίδι του Πρωθυπουργού αυτή η κρίση που υπήρξε στις ελληνορουσικές σχέσεις μετά και την απέλαση το καλοκαίρι που είχαμε των Ρώσων διπλωματών? Ομαλύνεται κάπως η κατάσταση? Εξομαλύνεται σαφώς. Δηλαδή, και αυτό δείχνει και, τη στάση της Μόσχας. Δέχεται αυτή την επίσκεψη, την προετοιμάζει, πραγματοποιείται, γίνεται μια συνάντηση κορυφής. Εντάξει τώρα, ότι υπήρξε ένα κλίμα καχυποψίας και την μπορεί να παραμείνει για μια σκιά, εντάξει, διπλωματία είναι, δεν πρόκειται να υποθεί επισήμως. Πάντως, στη διπλωματική γλώσσα, η συνάντηση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι, το επεισόδιο, ναι, στο Κρεμλίνο, του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Ρώσου Προέδρου, δείχνει ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να αφήσουν εκτόνωση. Πίσω εκτόνωση. Εγώ είχα πει από τότε, ναι, και εδώ στην εκπομπή,
ότι θα εκτονωθεί η κρίση. Δεν είναι τέτοια η φύση των σχέσεων των δύο χωρών. Βεβαίως υπήρξε αυτό το έντονο κλίμα, δεν έχει ξαναυπάρξει. Και αφήνονται, μένουν μερικές σχέσεις. Είναι επιθετική και η διπλωματία της Ρωσίας, πάρα πολύ επιθετική. Και με πολλές στοχεύσεις και με μεγάλες διάρκειες. Είναι μια μεγάλη χώρα που έχει και μια αυτοκρατορική αντίληψη στην διπλωματία της. Αλλά νομίζω ότι τώρα μπαίνουμε σε έναν καλό δρόμο, θα δούμε. Επειδή η Ρωσία, όπως θυμάστε, είχε αντιδράσει στο θέμα των Σκοπίων και τη συμφωνία των Πρεσπών και υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση στην πλευρά της σε σχέση με τις ΗΠΑ που εμείς είμαστε πιο κοντά, πιστεύετε πως θα υπάρχει. Εμείς είμαστε κοντά με τον εαυτό μας. Ναι, στα Βαλκάνια οι μοχλεύσεις που θέλουν να κάνουν οι τρίτοι. Ο κύριος Ζάεφ και τον του κάνει παρατήρηση. Κοιτάξτε, για αυτά που είπε. Είναι προαιώνιες βλέψεις και μοχλεύσεις και παρεμβάσεις και της Ρωσίας και της Τουρκίας, η οποία ήταν και ως Οθωμανική Αυτοκρατορία κυρίαρχη και παρούσα στα Βαλκάνια. Αλλά εμάς μας προέχει το δικό μας το συμφέρον. Ξέρουμε πώς διαμορφώθηκαν οι καταστάσεις στο 19ο αιώνα των διαμόρφωση εθνοκρατών, ξέρουμε με τους πολέμους του 20ου αιώνα και ξέρουμε που θέλουμε να πάμε τον 21ο. Αν κάποιες χώρες θέλουν να κάνουν proxy, όχι proxy wars, αλλά proxy παρεμβάσεις και μοχλεύσεις, είτε η Τουρκία, είτε η Ρωσία, είτε κάποιος άλλος, Σαουδάραβες ας πούμε, δεν ξέρω, εμείς είμαστε απέναντι. Εμείς θέλουμε ειρήνη στη γειτονιά μας, σταθερότητα, ασφάλεια και καλή συμβίωση με τους γείτονες. Και εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι σε αυτή την περιοχή. Την ένταση τώρα, η δηλώση του κ. Ζάεφ την προκαλούν. Δεν την προκαλεί κάποια τρίτη χώρα. Βεβαίως. Είναι στο πλαίσιο του ότι για να περάσει η συμφωνία θα πήγαινε εξαρτάται. Ένα πολύ δύσκολο και λεπτό πολιτικό παιχνίδι. Ήδη τον βάλαμε, τα μάζεψε, θα το ξαναμαζέψει. Πρέπει να περάσει και αυτό στα εμπόδια. Πρέπει να διευκολύνουμε, αλλά δεν πρέπει να είμαστε και υποχωρητικοί. Γι' αυτό ήταν και ένα ξαφνικό, σκληρό κύμα, ένα δυνατό κύμα δυσφορίας εξεπέμφθη προς τα Σκόπια και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος εκφράζει την ελληνική βούληση και από τις κυβερνητικές πηγές. Αν έχουμε ξανά τέτοιο κρούσμα από τον κύριο Ζάεφ και φαίνεται, δείχνει η άλλη πλευρά ότι η ερμηνεία που δίνει στη συμφωνία είναι κάτι άλλο από αυτό που ερμηνεύουμε εμείς. Προσπαθεί να βάλει και άλλα δεδομένα στην ουσία τη συμφωνία. Κοιτάξτε, βγήκε ο Σόλτεμπεργκ, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, και είπε ότι ή θα τα ψηφίσεις όλα ή δεν έχει. Έχουμε κάθε στιγμή και εμείς το δικαίωμα, αν αυτός ερμηνεύει κατά το δοκούν τη Συμφωνία των Πρεσπών, να την ερμηνεύσουμε και εμείς σύμφωνα με αυτό που έχουμε μπροστά μας, γράμμα και πνεύμα και περιεχόμενο, και να τη σπάσουμε. Δηλαδή, αν φτάσει σε αθέτηση. Εννοείται μη κύρωση, να μην τη φέρουμε στη Βουλή. Αν είναι κάτι που δεν μπορεί να εισαχθεί, αλλά αυτό μένει να το δούμε τώρα. Δεν υπάρχει χρειάζεται μια πρόβλεψη συμφωνία. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πάμε στα όσα λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Έχετε μπει σε. Κλείσουν, να κλείσουμε σιγά-σιγά. Έχετε μπει σε μια παροχολογία, λέει, αντιπολίτευση. Με όλα αυτά που έρχονται. Είναι παροχολογία. Διαφωνώ ακόμα και με τον Ιωάννη. Γι' αυτό σα ρωτάμε για να μην πείτε τη γνώμη σας. Είναι παραπλανητικό. Σε μια κοινωνία. Ενώψη προεκλογική τροχιά που είμαστε, σου λέει η Νέα Δημοκρατία και η αντιπολίτευση ότι φέρνετε στη Βουλή νομοθετήματα, υπόσχεστε στον κόσμο να του δώσετε πίσω κάτι από τα πολλά που του έχετε πάρει. Τι απαντάτε, γι' αυτό σα ρωτάω, κύριε Ξεδάκη. Εγώ λέω τότε να μην δώσουμε τίποτε στους Έλληνες. Να μαζέψουμε τους φόρους και να τα δώσουμε όλα στους δανειστές. Διότι αυτό συνέβη από το 2010. Μπήκαμε σε μια φρικτή διαδικασία εσωτερικής υποτίμησης. Χάθηκε το 25% του ΑΕΠ και χάθηκε από πού, από κάπου. Από τους μισθούς, από τους 1 εκατομμύριο άνεργους που δεν έχουν δουλειά, από την υποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Έλληνα. Ναι, και ναι, μαζεύουμε να πληρώσουμε τα χρέη υπερφορολογώντας την εργασία. Ουσιαστικά αυτό γίνεται. Και τώρα που έχουμε ένα περίσσευμα, δεν θα το επιστρέψει αυτόν. Εδώ είναι σαν τον έμπορο της Βενετίας, ας πούμε. Είχαν κοπεί φέτες κρέας για να δώσουμε στον δανειστή, στο Σάιλοκ. Δεν θα το επιστρέψεις. Δηλαδή, σε ποια δημοκρατία, ποιος κυβερνήτης ξέρει καλύτερα τη ζωή και το συμφέρον και τη λαχτάρα του νοικοκυριού? Δεν καταλαβαίνω ότι είναι δεν παρέχεις. Δεν τα ζητήσαν οι άνθρωποι. Τους τα πήρε βιαίως η κατάσταση, η ιστορία, εγώ λέω. Δεν θα δικήσω ούτε τον κύριο Παπανδρέου, ούτε τον κύριο Παπαδήμο, ούτε τον κύριο Σαμαρά. Πες ότι ήταν η ιστορία που τα επέβαλε. Είναι σε θέση τώρα να βγουν να πούν ότι μη δώσεις ένα μέρος από αυτά που πήρες από τον κόσμο? Κοιτάξτε,
Ένα είναι αυτό. Ναι. Είναι εντελώς άδικο και ακοινώνητο mm-hmm. αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι λέει με όρους κοινωνικής πολιτικής. Δεύτερον, και έχει υποστηριχθεί από πολλούς και φιλελεύθερους οικονομολόγους και συντηρητικούς και αριστερούς. Ό,τι επιστρέφει στην αγορά και να θερμάνει την κατανάλωση, καλό είναι. Μπορεί να μην είναι το καλύτερο με όρους μεγάλης ανάπτυξης, αλλά πρέπει να κινηθεί αυτή η αγορά. Και βοηθάς. Βοηθάς το κλίμα, βοηθάς έναν ορίζοντα αισιοδοξίας, βοηθάς την ψυχολογία των ανθρώπων ότι κάπως αρχίζουμε και βγαίνουμε σε ένα φως. Και δεύτερον, και τρίτον, αρχίζουν και πράγματα και πιο ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις που θα οδηγήσουν την οικονομία σε ένα ξέφωτο. Δεν μπορούμε να... είναι δηλαδή... Είναι μικροψυχία και κακοψυχία. Για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση. Για να πέσει πάντως το χρήμα. Να μειώνει, ας πούμε, λίγο το. Τα ψηφίζουν πάντως. Δεν μπορεί να τους κατηγορήσετε γι' αυτό. Αλίμονο να μην τα ψήφιζαν και να πάνε σε εκλογές μετά και να πούνε ότι εγώ όχι, δεν ψηφίζω. Είναι τρέλα. Είναι τρέλα αυτό. Πάντως, για να υπάρξει χρήμα στην αγορά, όπως λέτε, ζεστό που γυρίζει πίσω το χρήμα και να ανθίσει και όσο η ανάπτυξη, χρειάζεται προσέλκυση επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και επενδύσεων. Κάτι το οποίο πάλι λέει η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, πως σε αυτόν τον τομέα δεν έχει κάνει κάτι η κυβέρνηση. Ότι πραγματικά να προσελκύσει επενδύσεις. Ποιος τα λέει αυτά? Η αντιπολίτευση. Μα τα στοιχεία της στατιστικής αρχής λένε άλλα πράγματα και τα στοιχεία της Eurostat. Υπάρχει άνοδος των άμεσων ξένων επενδύσεων ρεκόρ δεκαετίας. Δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε, αν μπουν στην ελληνική οικονομία 500 εκατομμύρια και 1 δισεκατομμύριο άμεσες ξένες επενδύσεις, είναι καλοδεχούμενα, δεν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα, χρειάζονται 50 δις. 50 δις άμεσες ξένες επενδύσεις δεν πρόκειται να μπουν σε ένα χρόνο ή σε δύο. Χρειάζονται και εθνικές επενδύσεις και ευρωπαϊκές επενδύσεις, δημόσιες επενδύσεις, ένα μείγμα. Έχει αλλάξει όμως πολύ το κλίμα. Γίνονται πολλές επενδύσεις και στις υποδομές στις τουριστικές και στις υπηρεσίες. Ωραία. Και στις οικοδομές και στις κατασκευές και στην ενέργεια. Γίνονται. Είναι αυτά δεν ισχύουν. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι αυτό το κύμα, αυτή η κίνηση επενδυτική, αυτή η αλλαγή κλίματος, να μεταφραστεί σε βελτίωση καθημερινότητας, να την καταλάβει ο πολίτης. Βέβαια, αυτό λέμε. Κάτι καταλαβαίνει, κάτι παίρνει μια ανάσα. Ελπίζω μέσα στις γιορτές και μετά τις γιορτές να έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα πιο αισιόδοξο, πιο ανθρώπινο. Αλλά θέλουμε πάρα πολύ δουλειά. Για να μπορέσει να πάτε πιο γρήγορα σε εκλογές. Όχι, λέτε μετά τις γιορτές. Το 19, γιατί τα μέτρα ακόμα δεν έχουν ψηφιστεί. Μερικά είναι 19 του πρώτου θέμα. Ευχαριστούμε, κύριε Ξηδάκη, πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Γιώργο Παραμένης, ο Ιωάννης Λικουρέτζος εδώ στο στούντιο κοντά μας.